Τονίζω και στην τοπική κοινωνία των Σερών και στους γονείς ότι εμείς ετοιμάζουμε πολύ μεγάλη κινητοποίηση την Τετάρτη. Καλούμε και την τοπική κοινωνία να είναι ενήμερη του γεγονότος, γιατί ζητάμε έστω και τώρα να αποσυρθεί, να μην ισχύσει για φέτος η ελάχιστη βάση εισαγωγής και η τράπεζα θεμάτων. Θεωρούμε ότι το κάθε παιδί πρέπει να έχει δικαίωμα στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια. Αυτά τα οποία λέγονται από την Υπουργό για τους μαθητές που μπαίνουν με λευκές σκόλες δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Απλώς να θυμίσω σε όλους και όλες ότι τα παιδιά αυτά έχουν πρόσβαση στα κολέγια, τα οποία έχουν πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα, χωρίς καμία ελάχιστη βάση εισαγωγής και χωρίς καμία τράπεζα θεμάτων. Αν ήθελε να ισχύσει, λοιπόν, θα έπρεπε να εφαρμοστεί για όλους και για όλα. Υπάρχουν πολύ σοβαρά ζητήματα στη δημόσια εκπαίδευση και αυτό για μας αυτή τη στιγμή είναι κυρίαρχο ζήτημα. Και γι' αυτό είμαστε εδώ σήμερα. Ζητάτε και την μείωση της εξεταστέας ύλης για φέτος. Το Υπουργείο θεωρεί ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Ότι τα παιδιά δεν έχουν κενά, ότι η ύλη βγήκε μια χαρά, η ύλη δεν βγήκε. Σας θυμίζω ότι μπορεί να μην κλείσανε τμήματα λόγω της πανδημίας, αλλά όταν είχαμε 2 κρούσματα σε ένα τμήμα, τα υπόλοιπα παιδιά έπρεπε να πάνε σε δημόσια δομή να υποστούν rapid. Άρα μπορεί να λείπανε 5-6 ώρες κάθε μέρα μέχρι να τελειώσουν τα παιδιά από αυτή την δομή. Γιατί έπρεπε να έρθουν όλα μαζί στο σχολείο. Δεν καλύφθηκε η ύλη επαρκώς. Ζητήσαμε μείωση της ύλης. Η ύλη είναι πολύ αυξημένη σε σχέση με πέρσι. Αλλά δεν υπάρχει καμία απολύτως απάντηση και καμία απολύτως διάθεση να συζητηθεί αυτό το πράγμα. Ο Υπουργός επανειλημμένος τονίζει ότι όλα θα προχωρήσουν κανονικά και η ύλη και οι εξετάσεις και η τράπεζα και όλα αυτά. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι γονείς εδώ της κοινωνίας, ότι αυτό που έρχεται για τα παιδιά τους δυστυχώς μοιάζει να είναι σφαγή. Όσα στολίδια και να βάλει το Υπουργείο στο λόγο του. Έστω και τώρα ζητάμε να αποσυρθούν, να μην ισχύσουν για φέτος και να μειωθεί η ύλη αντίστοιχα. Έχετε εικόνα πώς θα είναι φέτος οι εισακτέοι στις σχολές? Πέρσι είχαμε 100.000 υποψηφίους και 60.000 περίπου εισακτέους. Κάπου αντίστοιχα θα είναι τα νούμερα και φέτος. Θυμίζω ότι υπάρχει και υπογεννητικότητα και μειώνεται λίγο ο αριθμός κάθε χρονιά των παιδιών και αυτό τα επόμενα χρόνια θα είναι έντονο, αλλά περίπου εκεί. Θυμίζω ότι υπήρχαν σχολές σε πολύ κομβική σημασία σε τμήματα σε όλη τη χώρα που μείναν χωρίς εισακτέους. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, συμφωνούμε όλοι, είναι ένα πανεπιστήμιο που επιτελεί και εθνικό ρόλο και έμεινε ουσιαστικά χωρίς εισακτέους σε πάρα πολλά τμήματα. Τι μέλλον θα έχει το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο? Το δικαίωμα στην πρόσβαση στην τριτοβάθμια είναι σημαντικό. Θυμίζω κάτι που πρέπει να μας κάνει να νιώθουμε υπερήφανοι. Η Ελλάδα έχει από τα υψηλότερα ποσοστά αποφύτων με πρόσβαση στην τριτοβάθμια. Για μας αυτό είναι στολίδι του δημόσιου σχολείου, είναι κόσμημα του δημόσιου σχολείου. Όσοι επιχειρούν να το ανατρέψουν βιαίως, θα βρουν όλη την κοινότητα απέναντι. Και τους μαθητές και τους γονείς και τους εκπαιδευτές. Άρα, όσο μειώνονται οι εισακτέοι, υπάρχει περίπτωση να βλέπουμε και λουκέτα σε σχολές, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Μειώνονται οι εισακτέοι, αλλά αυξάνονται οι πελάτες στα κολέγια. Έτσι. Αυτό είναι, συγκοινωνούν τα δοχεία. Εμείς θέλουμε οι εισακτέοι να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχολές, να έχουν τη δυνατότητα να πάρουν το πτυχίο της τριτοβάθμιας, να έχουν τη δυνατότητα να μπουν στην αγορά εργασίας. Για μας η εξίσωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφύτων κολεγίων με τους απόφυτους του δημόσιου συστήματος είναι πάρα πολύ σοβαρή διαδικασία και αφορά και την τοπική σας κοινωνία.